Ναι. Τι πήρες πάλι? Γιατί και εσύ είσαι το κόμικ, το ξέρουμε. Ναι. Ναι, αλλά δεν στο πέρα. Είναι ολόκληρο ο Άρμαν μεγάλο, τόσο μεγάλο είναι. Ναι. Το πρώτο τιμή γνωριμία 2 ευρώ. Η φιγούρα του Άρμαν, φίλε. Δεν στο πέρα. Ποια φιγούρα του Άρμαν, πού είναι το σώμα, ένα κεφάλι βλέπω εγώ εδώ πέρα. Βασίλη, ξεκινά πρώτα. Αμάντια. Ξεκινά πρώτα από τα τέτοια, από το κεφάλι και αυτό μετά πα. Εντάξει, μετά θα ανέβει κάπω η τιμή, βέβαια. Α, φυσικά. Οι μαλακίες πάντα ανεβαίνουν. Ναι, δεν το πέρα. Θα πάει στα 5 ναι. Και μετά στα 10. Θα το δίνει το μήνα 4 φορές. Πω. Αλλά αξίζει, ρε φίλε, γιατί θα φτιάξει την αερομανάρα, να πούμε την έχεις εδώ πέρα να τη στείλει. Ναι. Χαίστηκα εγώ τώρα. Βέβαια, εντάξει, θα βγει και ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Ναι. Αλλά εντάξει, μωρέ, σιγά σιγά τσουκουτσούκου θα το φτιάχνει. Τσουκουτσούκου με χιλιάρικο μεταχειρισμένο αμάξι παίρνω από το να πάρω αυτή τη μαλακία που την έχω να κρέμεται, να φαίνεται πάνω στο γραφείο. Πια πολύ πικρός είσαι, ρε φίλε. Δεν στο παίρνει τη γαμάτα, είναι εκεί το λαμπάκι. Εκεί το λαμπάκι. Βέβαια. Οι μαλακίες δεν με φωτίζουν, μα δείχνουν. Τα κατσαβίδια μα δίνουν για να τα φτιάχνουν. Μα λυπηθήκανε. Σε λέγε τι να βάλω στα δικά του τα κατσαβίδια για να τα φτύρουν, α βάλουμε έτοιμο κατσαβίδι. Εντάξει, πάλι καλά. Δηλαδή σκέψου, το σκεφτήκαν όμω οι άνθρωποι. Έχει τσιγκίδια. Όλα τα αυτιά του εδώ πέρα είναι. Ο διακόπτης με είπε κάποιος ότι είναι το αυτί που γυρίζει, φίλε. Σοβαρό επίτευγμα πάντως. Όχι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω καλά, δεν το ξέρω. Και έμεινα μαλάκα τώρα που το έμαθα. Πραγματικά. Δηλαδή το αυτί του ανάβει το φως. Ναι, τι ναι, να πω. Φίλε, τι να πω. Εντάξει, σημαίνει ότι σε κάθε μέρος του σώματός του βέβαια θα ανάβει με διαφορετικό διακόπτη. Ας πούμε, π.χ. το κεφάλι θα ανάβει με το αυτί, μετά το χέρι θα ανάβει με το δάχτυλο, μετά το στήθος θα ανάβει με το. Θα χέζει κιόλα, θα ανοίγει από πίσω το καπάκι και θα φοδεύει, γιατί εντάξει πρέπει να φάει κιόλα. Δεν θυμάστε κάποια στιγμή, μπαλακή. Στην ταινία δεν θυμάστε έγινε που ήταν μεθυσμένος και πήγε ο Τζιμ Ρότζερ εκεί πέρα και κατουρίθηκε πάνω στην πανοπλία. Ναι. Έχει ειδική τουαλέτα, αφού το είπε εσύ ο Τόνι. Το είπε ότι μέσα στην πανοπλία έχει τουαλέτα. Άμα το πει ο Ρόμπερτ ο φίλο μα, τελείωσε. Τι λέμε τώρα, αλλά φοβερό φίλε δεν έχει ωραία λεπτομέρεια. Δεν γυαλίζει ωραία. Ναι, αυτό βλέπω για να δω. Εντάξει, γυαλίζει. Τα λαμπάκια εδώ τα. Σαν κακό cosplay είναι το κεφάλι, αλλά τέλος πάντων. Μα δεν είχα λεπτομέρεια, γιατί κακό cosplay ρε φίλε. Εντάξει, τώρα λεπτομέρεια, κάτι δίδε με λαϊκή. Δεν το καταλαβαίνω, πολύ ωραίο φαίνεται, εγώ πιστεύω. Μια χαρά, εντάξει. Τι Αγκοστίνη, καλά, τι Αγκοστίνη, άρα μιλάμε, κάνει πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικά πράγματα. 7.000 χρόνια να τελειώσει ένα κομμάτι. Παλιά που είχα πάρει και εκείνο το δεινόσαυρο, αλλά δεν υπάρχει τώρα, διαλύθηκε. Ναι. Ορίστε, μάζευε πόσο καιρό να φτιάξει μαλακή τυρανόσαυρο ρίξ. Μείναν τα προδικά τουλάχιστον. Και έπεσε και διαλύθηκε ο δεινόσαυρο, αυτά είναι. Τι λέμε τώρα, τι να λέμε, δηλαδή η λεπτομέρεια είναι φανταστική. Μέχρι να το τελειώσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα απικήσουμε στον πλανήτη Άρη, ας πούμε. Θα κατοικήσουμε στον πλανήτη Άρη. 4 χρόνια να το μαζεύουμε αυτό εδώ πέρα. Τόσο κάπου τόσο θα κάνει, εντάξει, μπορεί και 5, δεν ξέρω, και 6 ίσως. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία, ρε φίλε, γιατί μπορεί να μην τα βγάλουν και όλα τα τέτοια εδώ. Αλλά ξέρεις, δεν σημαίνει κάτι αυτό, δηλαδή μπορεί να το παραγγείλει online μετά. Εντάξει, δεν είναι κάτι παραπάνω. Βέβαια, αφού μπορούμε τις μαλακίες να τις παραγγέλνουμε και online, γιατί να πάμε να δίνουμε λεφτά να τις παίρνουμε από εδώ, εννοείται. Η μαλακία παραμένει μαλακία πάντως. Εντάξει, εντάξει. Μα πια, με αυτό το στόμα, με το στόμα, τη μαλακία, το στόμα σου, αυτό πια. Έτσι, μαλακία και μαλακία, εντάξει. Είπαμε. Φάντον κόμικ, αλλά αυτό είναι ληστεία, καθαρό φαρμακείο είναι τώρα τέλος πάντων. Δεν έπρεπε να λέγεται αέρωμα, φαρμακείο edition έπρεπε να γράφει πάνω, αλλά τέλος σίγουρα, πάντων. Σίγουρα, εντάξει, είναι λίγο φαρμακείο, η Ντάκος είναι τώρα ξεσμόρια, εντάξει, ισπανική εταιρεία. Εδώ πέρα λέει εδώ πέρα Iron Man στην αρμολογήση τη μυθική πανοπλία του Tony Stark. Μόνο η πανοπλία, ο Tony Stark not included. Ναι, εννοείται, ναι. Με εξαιρετική ακρίβεια λεπτομέρεια 100% αρθρωτή και με φώτα που ανάβουν μια υπέροχη αναπαραγωγή ύψους 60 εκατοστών του μοντέλου Mark 3. Μια συλλεκτική έκδοση που δεν πρέπει να χάσει κανένα λάτρης των υπερηρώων. Βέβαια. Είναι τέλειο, μιλάμε. Με 1.000 ευρώ εγώ θα δίνω δώρο πάνω σε και σπρεσιέρα. Τουλάχιστον επούστη τόσα λεφτά που δίνει, δώσει μια σπρεσιέρα, κάνουν καν καφέ να πίνουν. Να είναι άρωμα στυλ όμως. Βέβαια. Να είναι άρωμα στυλ όμως. Κόκκινη με χρυσό κίτρινο, εννοείται αυτό το πράγμα. Το διαδίκτυο γεμάτο μαλακίες είναι. Ανοίγουν λέει και τα φλάπ εδώ πέρα, το Iron Man. Ναι. Αυτό κανονικά. Καλή τιμή γνωριμία ήταν 2 ευρώ βέβαια για το κεφάλι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακιά. Ναι, το κεφάλι. Αν θέλετε να πάρετε μόνο το κεφάλι. Είναι σαν να κάνει Πάσχα και παίρνει από τα ρίμια μόνο το κεφάλι, α πούμε, και δεν τρώσει τίποτα άλλο. Ένα τέτοιο πράγμα. Μόνο το μυαλό, ναι, τίποτα άλλο. Ξέρετε τι κεφάλι δηλαδή. Απλή συναρμολόγηση μα λέει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, πιο καλό μοντέλο θα είναι από την οθόνη. 1.000 ευρώ είναι αυτά, να μην είναι απλή συναρμολόγηση. Α έχει και κάτι απλό τουλάχιστον. Καλά, ναι, να υπάρχει και κάτι, α πούμε, λίγο ξέρει, λίγο πιο. Εδώ πέρα για οδηγίες, αρμολόγηση, παρακολουθήστε τα βίντεο με τις οδηγίες κάθε τέτοιο στην επίσημη σελίδα του Νταγκοστίνη. Έχει και βίντεο με τις οδηγίες, μπείτε στον Νταγκοστίνη και να τα κάνετε φίλοι μου από εκεί. Ναι. Το επόμενο τέχος λέει, το δεύτερο τέχος με το περιοδικό, το εξαρτήματα της αριστερής μπότας. Δηλαδή κάτσε, γιατί πήγα στην μπότα
Πήγαν στην Πότα, μάλιστα, μετά πάνε στην Πότα. Μετά στην Κάλτσα, μέχρι να το φτιάξει, θα πούμε, θα έχει βγάλει μουσική, θα έχει κάνει παιδιά, θα έχει πάει στο πλανήτη Άρη, όπως είπα και πριν. Εντάξει, τώρα. Άντε, ας περάσουμε στην αναλογική, να αρμολογημένο, να περάσουμε εκεί, γιατί αν κάτσουμε στην αναλογική, να κάνουμε 100 ώρες βίντεο. Ναι, ας δείξουμε μετά έτοιμη τη φιγούρα για να δει ο κόσμος τι έδωσε, γιατί λεφτά έδωσε. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Στο πρώτο μέρος πάει. Και να το Βασίλη, δεν είναι τέλειο. Όλη η φασαρία αυτή τη μαλακία. Έλα ρε εσύ, ωραίο βγήκε όμως. Είναι πολύ ωραίο. Είναι μεταλλικό, φίλε. Είναι μεταλλικό. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι diecast που λέμε. Ξέρεις, είναι σαν τα φυμαξάκια και τα μικρά που φτιάχνουν οι Hot Wheels αυτά, ξέρεις. Δεν ξέρω τι είναι το diecast, αλλά πάντως αυτό. Για πεταμανάστη είναι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Έλα ρε εσύ, εντάξει, ωραίο, είναι γυαλίζει και κιόλας. Είναι πολύ γυαλιστερό, ρε φίλε. Άρωμα είναι γυαλιστερό, έτσι ξέρεις, είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία φάση. Έχει 1000 ευρώ και αυτά γυαλιστερά είναι. Ναι. Τον ολόκληρο στη φιγούρα. Καλή φάση είναι ρε, εσύ. Έχει όλη τη λεπτομέρεια το κράνος, δες εδώ πέρα οι γραμμές, όλα. Από το αυτή ανάβει βασικά. Με το, του γυρίζει τα αυτή, δηλαδή του πιάνει το αυτή και του τρίβει για να κάνει. Όπως τα παράτακτα παιδάκια παλιά που τα έτρεπε στα αυτή. Εμάς όταν μας γυρίζαν τα αυτιά παλιά, κοκκίνησαν. Δεν ανάβαν τα μάτια μας, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Αλλά ρε φίλε, ωραίο, εντάξει, και αυτός κόκκινος είναι εδώ, κοκκίνησε κατά μια έννοια. Όπως βλέπουμε στην αυτή. Καλή φάση είναι ρε, εσύ. Γενικά τα μάτια φωτίζουν πολύ ωραία, άμα δεις γενικά, έτσι είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, βέβαια, τι τώρα. Άμα 1000 ευρώ έδινε, εγώ θα σε, όχι θα σε φώτισα. Στον πλανήτη Άρη θα πήγα και θα γυρνούσα ταξίδι, θα πήγαινα, διακοπές θα πήγαινα. Θα έκανα και λίγο πήρε συλλογή των στοιχείων και θα ερχόμουν. Αμάν πια, αμάν, αμάν. Πολύ αυτό σε ρε παιδί μου, εντάξει, και εσύ, αφού σου αρέσουν αυτά τα κόμιξ, εσύ. Πάντα σ' άρεσαν, δηλαδή εντάξει. Τα κόμιξ, δηλαδή φτηνά και είναι χαρτί. Και δεν πληρώνω σε μέταλλο 1000 ευρώ. Φάντως φωτίζουν πολύ φυσικά τα μάτια πάνω και στην αρμολόγηση ήταν σχετικά εύκολη, δεν ήταν δύσκολη. Πάλι καλά, είχε κάτι θετικό αυτή η φιγούρα. Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, ναι, το στόμα εδώ πέρα, πώς βγαίνει να δούμε και το τέτοιο λίγο, να είναι μαγνητικό να βγαίνει. Και εδώ πάνω, παιδιά, είναι που είναι μαγνήτης και μπαίνει η μπαταρία. Να έχει η μάσκα το Iron Man εδώ, με το διάφανο το τέτοιο, δείτε εδώ πέρα, πώς είναι. Και το ξαναβάζεις πολύ άνετα επάνω έτσι, με μαγνητάκι κλάτς και έκλεισε. Καλή φάση. Σκεφτήκαν ευτυχώς να βάλουν μαγνήτης για να κλείνει εύκολα. Κλείνουν τα φώτα έτσι από εδώ και πέφτει για ύπνο Iron Man, όπως και αυτό το βίντεο τελειώνει. Γιατί έτσι αγρινιάζει πάλι ο αδερφός μου εδώ, δεν αντέχει. Ναι, ναι. Για φτιάξαμε αυτό το πράγμα, όλη φασαρία έγινε. Χάσαμε μισή ώρα από τη ζωή μας για να φτιάξουμε ένα κεφάλι. Που γυρίζει και φωτίζει τα μάτια. Μία ώρα και κάτι κάναμε, πιστεύω. Όχι μισή ώρα μόνο. Εντάξει, αλλά είναι θετικό γιατί είναι κάτι δημιουργικό, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Με 1000 ευρώ σου φτιάχνα ένα κράνος εγώ από Iron Man. Με κουτιά απ' έξω έπαιρνα και τα άβαφα και να δεις τι έβγαινε. Λες, μπορείς να το κάνεις. Να το κάνεις, να το κάνουμε βίντεο καμιά μέρα. Φυσικά τέτοια. Τι μαλακίες είναι ώρα λες από βίντεο να κάτσω κάτω από κουτί με χαρτιά. Καλά, 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 εντάξει, άντε. Το είπα έτσι τώρα, μπου μαλακίες. Κλείνω το βίντεο, άντε. Άντε, γεια σας παιδιά, να γυρίσουμε το άρμαν εδώ πέρα να το δείτε πιο καλά. Να ξανά στο φωτάκι το εδώ γιατί είναι κρίμα. Και ακόμα ένα βίντεο και μας τελειώνει. Μαν πια γκρίνια, μαν.